Την απόλυτη ετοιμότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την υποδοχή και φέτος 2.500 νέων εγγραφών επιβεβαίωσε με σημερινές του δηλώσεις ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγιώτης Γούλας, υπενθυμίζοντας πως η διαδικασία γίνεται καταρχήν ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Θα γίνει η εγγραφή ηλεκτρονικά, μπαίνει στο σύστημα φοιτητής από την πόλη που βρίσκεται, υποβάλλει την αίτησή του και μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα μπορεί να μας φέρει σε εμάς μέχρι τις 20 του μηνός 25 όλη η έντυπη μορφή, όλα τα δικαιολογικά τα οποία είναι απαραίτητα για να υπάρχουν στη γραμματεία του κάθε τμήματος. Εκεί που ο κύριος Γούλας στάθηκε ιδιαίτερα είναι στη σταθερότητα του αριθμού των νέων εγγραφών, την οποία αποδίδει στην αξιοπιστία του ΤΕΙ και στο όνομα που έχει δημιουργήσει σε βάθος χρόνου στην εκπαιδευτική κοινότητα. Περίπου 2.500 φοιτητές έρχονται φέτος στο Ίδρυμά μας, όσοι ήταν και περίπου και πέρυσι. Επομένως δεν έχουμε διαρροή, μας προτιμάνε ως Λάρισα και το ότι είμαστε ένα παλιό Ίδρυμα, ότι είμαστε οργανωμένοι, ότι έχουμε τις υποδομές που χρειάζονται και εξυπηρετούμε τους φοιτητές. Επομένως υπάρχει προτίμηση για το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Τα σημεία ωστόσο που ο πρόεδρος του Ιδρύματος θα ήθελε, όπως είπε, να έχει την συνδρομή της πολιτείας για την κάλυψη περισσότερων αιτήσεων από όσες δύναται αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσει, είναι αυτά της στέγασης και της σίτησης σπουδαστών από οικογένειες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Φέτος, για παράδειγμα, 110 άτομα θα μείνουν εκτός εστιών, χωρίς να προβλέπεται κονδύλι χρηματοδότησης ενοικίου. Το Υπουργείο, παρά τις εκκλήσεις μέχρι σήμερα, δεν μας έδωσε ποτέ χρήματα για την λειτουργία των εστιών και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Έχουμε 600 θέσεις απόρων φοιτητών και καλύπτουμε και τις 600 μαζί με τους φοιτητές Εράσμους που φιλοξενούν και αυτούς εκεί. 500 βρίσκονται εδώ και 100 στην Καρδίτσα. Βέβαια οι αιτήσεις είναι παραπάνω, είναι 110 παραπάνω που δεν μπορέσαμε να τους καλύψουμε διότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά του Ιδρύματος να νοικιάσουμε δωμάτια, ξενοδοχεία που δεν χρησιμοποιούν κλπ. Όσον αφορά για τη σίτηση, η σίτηση ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη σιτίζουμε 3.100 η σύμβαση που είναι. Τέλος, αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, επισημάνθηκε η διαδικασία των αξιολογήσεων που σύντομα θα ολοκληρωθεί. Το προσωπικό το έκτακτο, ήδη το καλοκαίρι φροντίσαμε, έγιναν οι προκηρύξεις κλπ. Γίνονται οι αξιολογήσεις τώρα και θα γίνει πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών ή υποτρόφων, ανάλογα αν θα μας στείλει το Υπουργείο χρήματα για εργαστηριακούς συνεργάτες ή θα μείνουμε στους υποτρόφους.